Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boys, εδώ στο Mad TV με ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ, σας έχω rap news. Τι γίνεται, η Ριάννα επεκτείνει την αυτοκρατορία Fenty με επωνυμία περποίησης μαλλιών. Μια νέα οικογένεια έρχεται, μας λέει η Ρίρι. Λοιπόν, οι επιχειρηματικές προσπάθειες της Ριάννα έχουν αποδειχτεί απίστευτα προσοδοφόρες και τώρα έχει προσθέσει ακόμη ένα επίπεδο στο brand της. Την Τρίτη, 4 Ιουνίου, 36χρονη ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Fenty Hair, αποκαλύπτοντας ότι τα προϊόντα από το νέο υποκατάστημα περποίησης μαλλιών της Fenty θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σε όλα τα καταστήματα στις 13 Ιουνίου. Στη Λεζάντα, για το ζωηρό και ιδιότροπο τρέιλερ της νέας σειράς, έγραψε μια νέα οικογένεια μετακομίζει. Το Fenty Hair ανεβαίνει και ήρθε η ώρα να αποκτήσετε επιτέλους την εμπειρία μαλλιών που περιμένατε. Πολύ μ' αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας να επεκτείνουν τα πλοκάμια τους, να το πω έτσι, και σε άλλες βιομηχανίες, γιατί πραγματικά είναι μια πλατφόρμα η μουσική η οποία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Νομίζω οι rappers το έχουν αποδείξει, αλλά μ' αρέσει και που βλέπω τη Ρίρι να το πηγαίνει και σε άλλο επίπεδο, γιατί εντάξει, τα καλλιτικά είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ προσοδοφόρο, σου βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι τα Mad Video Music Awards 24 Update έρχονται για την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Tech Vodou. Το μεγαλύτερο μουσικό πάρι της Ελλάδας μας υπόσχεται ότι για ακόμη μια χρονιά θα ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία. Με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού, τη ΔΕΗ, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο πρόσημο και δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Μπείτε τώρα στο mad.gr και ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι. Η ψηφοφορία είναι on air και δείτε από κοντά τους νικητές στο Tech Vodou. Πάρτε το εισιτήριο στο videomusicawards.gr και φυσικά δεν είναι μόνο η βραδιά της απονομής. Μια μέρα νωρίτερα, την 3η 18 Ιουνίου, θα ανοίξει τις πόρτες στο Mad VMA Village Festival, το πράσινο χωριό των βραβείων με all day events, food court, workshops και ενδιαφέρουσες ομιλίες, πολλή μουσική, αλλά και μια μεγάλη pop συναυλία το βράδυ της 3ης με την Αναστασία. Η είσοδος λοιπόν για το Village Fest είναι δωρεάν. Μπες στα accounts του Mad Village Fest για να μάθετε όλα όσα θα γίνουν εκεί. Λοιπόν, ποιοι θα είναι πάνω στη σκηνή των VMA? Είναι η Dad Lily, Fipster, Έλενα και Φένια, Modern Cinderella, Βαγγέλης Νάκης, Γιάννης Σιώρας, Πάμερη και η Λένια Williams. Και φυσικά κεντρικός παρουσιαστής, ο αγαπημένος όλων μας, ο Θέμης Γιοργαντάς. Λοιπόν, ο ξένος καλλιτέχνης έκπληξη που περιμέναμε ανακοινώθηκε για τα φετινά Mad VMA 2024 Update. Είναι ο Mahmood. Και μας έρχεται από την Ιταλία ο Mahmood, που θα τον δούμε live στις 19 Ιουνίου. Ο Ιταλός λοιπόν κέρδισε το φεστιβάλ μουσικής του San Remo του 2019 και εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision την ίδια χρονιά με το τραγούδι Soldi, που έγινε 4 φορές πλατινένια και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Eurovision. Όχι άσχημα. Ο Ιταλός Superstar μετράει ως τώρα στην καριέρα του 29 πλατινένιους και 7 χρυσούς δίσκους, στη χώρα του 6 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους παγκοσμίως, ενώ τραγούδια του ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια streams στις μουσικές πλατφόρμες. Αυτό δεν το χάνεις. Πρόλαβε τώρα το εισιτήριό σου στο videomusicawards.gr για να τον δεις από κοντά. Με το καλό λοιπόν, θα τα πούμε και εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γίναμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Boys. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Boys, εννοείται είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Πάμε τώρα για new releases. Ο MO3 κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Legend. Έχει 14 τραγούδια, μεταξύ αυτών είναι το Blood Money, το For Real και το Cake Up. Πάμε τώρα να σας πω ότι πρέπει να πιάσεις το ρυθμό του φετινού καλοκαιριού παρέα με το AXE, τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή, το Mad Video Music Awards 2024 Update. Το κορυφαίο άρωμα AXE, εννοείται, όλων των εποχών θα είναι εκεί για να σε κάνει να νιώσεις GOAT. Έλα με την παρέα σου στις 18 και 19 Ιουνίου στο Mad Village Festival για να δεις το διαμορφωμένο interactive κιόσκι του AXE στο εξωτερικό χώρο του Tech Vodou, εννοείται, και γίνε και εσύ GOAT και μύρισε κορυφαία όπως ένα premium άρωμα. Σε περιμένουμε και εκεί. Θα είμαστε εκεί και τις δύο μέρες, οπότε τα λέμε εκεί πέρα. Πάμε σε ένα break, γίναμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories για πολύ σημαντικούς άρες. Σε λίγο. Boom. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys. Είμαι ο Τζιουκ, εδώ στο Mad TV όπως πάντα για να μιλάμε
πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα για untold rap stories για τους Beastie Boys. Ήξερες ότι δημιουργήθηκαν το 1981 στη Νέα Υόρκη? Οι Beastie συνδύασαν άψογα στοιχεία rap, rock, funk και punk, δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό ήχο που είχε που απευθυνόταν σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο του άλμπουμ το License to Will το 1986 και έγινε το πρώτο άλμπουμ rap που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard 200 chart. Τέλος, εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2012. Πολύ σπουδαία μπάντα, οι Beastie Boys έδωσαν τη βάση για πολλούς ανθρώπους για να ακούσουν μουσική, ειδικά rap μουσική, και ήταν σοβαρό το 86 να είναι rap δίσκο στο νούμερο 1 των charts. Λοιπόν, τώρα μια ερώτηση. Είστε έτοιμοι να γίνουμε όλοι μαζί Mad About Music? Παρά με τον Κοτσόβολο, ο περήφανο χορηγό στα φετινά Mad Video Music Awards 2024 από The Day, θα χορέψουμε στο ρυθμό τη τεχνολογία 18 με 19 έκτου στο Mad VMA Village στο Taekwondo. Το Κοτσόβολος Booth μας περιμένει για να ανέβουμε στο κόκκινο χαλί του event και να γίνουμε Mad About Innovation στην απόλυτη τεχνολογική εμπειρία, βγάζοντας τις πιο καινοτόμες φωτογραφίες στο AI Photo Booth. Μισό λεπτό, έχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Φέτος γινόμαστε Mad About Better World, γιατί παίζοντας το βρες τις διαφορές του Κοτσόβολου θα δενδροφυτεύσουμε ποδηλατόδρομους της πόλης μας με την οργάνωση Γη. Δεν γίνεται να λείπει κανείς από την εμπειρία Κοτσόβολος. Εννοείται στο Mad Village Fest, τα λέμε εκεί πέρα πολύ soon. Τώρα, πάμε σε ένα break και γίναμε γρήγορα πίσω για behind the scenes εδώ στο House of Boys. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys με ATV και τώρα θα μιλήσουμε για behind the scenes. Το Aegyo Technology είναι το τέταρτο single από το τρίτο άλμπουμ του 50 Cent ο Curtis που κυκλοφόρησε το 2007. Μετά από το Get Rich or Die Trying και το Massacre που ήταν τρομεροί δίσκοι και οι δύο. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί τότε από τον Milo, τον Βέλγο τραγουδιστή και τραγουδοποιό, του οποίου η έκδοση ήταν επιτυχημένη σε πολλές χώρες όπως το Βέλγιο, την Ισπανία, την Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Επίσης διασκευάστηκε από την Έλληνο-Βέλγα Κατερίνα Αυγουστάκη. Μιλάμε για το Aegyo Technology, το κομμάτι μαζί με τον Justin Timberlake, ένα φοβερό κομμάτι, πραγματικά φοβερό κομμάτι. Θα το δείτε τώρα στις οθόνες σας. Πάμε λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το σημερινό House of Boys, ενώ ήταν ενώνουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο MEA TV. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια. Τα λέμε soon. Peace. Boom.